Λοιπόν, αυτά μεταξύ πολλών πραγμάτων μπορέσαμε να προλάβουμε σήμερα να πούμε. Θα περάσουμε τώρα σε μια συζήτηση με το Δήμαρχο Χαλανδρίου, κύριο Σίμω Ρούσο. Κύριε Ρούσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πράξη που έχει προχωρήσει ο Δήμος, όχι μόνος του, με την ΕΙΔΑΠ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε ένα αρχαίο υδραγωγείο που επαναλειτουργεί, που αναβιώνει. Είμαστε 7 εταίροι σε ένα πρόγραμμα το οποίο διεκδικήσαμε από το 2019 και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι του 20. Είναι ένα θαύμα της αρχαίας μηχανικής, ένα υδραγωγείο, το Ανδριάνιο υδραγωγείο, που χτίστηκε από το 125 έως το 140 μετά Χριστόν. Ρωμαϊκής εποχής. Ναι, ναι. Το γοητευτικό της υπόθεσης είναι ότι αυτό το υδραγωγείο με την τεχνική που φτιάχτηκε συνεχίζει να υπάρχει, η σύραγγά του και τα φρεάτια και τα παιδιά του. Έφερνε νερό από την Πάρνηθα και την Πεντέλη μέχρι τη Δεξαμενή στο Κολωνάκι τη γνωστή, προκειμένου να υδροδοτηθεί η Ρωμαϊκή Συνοικία. Συνέχιζε να λειτουργεί κατά περίοδους, τελευταία περίοδος είναι μέχρι το 1931 και υδροδοτούσε την Αθήνα, εγκαταλείφθηκε στην πορεία και σήμερα προσπαθούμε να το αναδείξουμε με αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να κερδίσουμε αυτό το πόρο, το νερό που χάνεται στη θάλασσα. Η ΕΙΔΑΠ υπολογίζει ότι ίσως και να ξεπερνάνε τα 800.000 κυβικά μέτρα του νερού που χάνονται, και να μπορέσουμε με βάση αυτό το αρχαίο μνημείο να κάνουμε μια πολύπλοκη δράση, η οποία έχει και το στοιχείο της ανάδειξης του αρχαίου μνημείου, έχει και το στοιχείο των αναπλάσεων που θα ξεπεράσουν τα 25 στρέμματα αναπλάσεων στο Χαλάνδρι, να δώσουμε ουσιαστικά μια άλλη πολιτιστική ταυτότητα στην πόλη, αλλάζοντας την εικόνα που θα βλέπουν τα παιδιά μας. Για να δούμε αν καταλάβαμε καλά, κύριε Ρούσο. Μιλάμε για 2.000 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας που χάθηκαν τα τελευταία 100, με νερό να έρχεται, είπατε, από την Πάνηθα και την Πεντέλη, και τώρα πια αντί να αξιοποιείται, να χύνεται μέσα από το δίκτυο των αγωγών πια των Ομβρίων στη θάλασσα. Αυτό θα το πάρει ο Δήμος. Είπατε 7 φορείς μεταξύ αυτών και είδα. Εμείς είμαστε σε μία σύμπραξη, είμαστε leader του προγράμματος. Mm-hmm. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις αστικές καινοτόμες δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική πρόταση. Κερδίσαμε, είμαστε ανάμεσα στους 11 πόλεις που μπήκαμε σε αυτές τις αστικές καινοτόμες δράσεις από 220 προτάσεις που υποβλήθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε με πόλεις όπως είναι οι Βρυξέλλες, η Φεράρα, η Βερόνα, η Βουδαπέστη κλπ. Και ουσιαστικά το σχέδιο, ας πούμε, όλης αυτής της υπόθεσης είναι τριπλό. Πρώτον, το ίδιο το μνημείο, η ανάδειξή του, γιατί είναι άγνωστο στους Χαλανδρέους αλλά και στους Αθηναίους. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό ανάδειξη από μόνο του. Δηλαδή, ξέρεις ότι έρχεται νερό από ανάδειξη την Πάρνηθα στο κέντρο της Αθήνας και ερχόταν για 2.000 χρόνια κιόλας, έτσι, με πύληνους αγωγούς. Αυτό το νερό, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η σύραγγα την έχουμε καταστρέψει σε 4 σημεία αυτά τον τελευταίο αιώνα. Έχει διακοπεί η συνέχεια αυτής της σύραγγας σε 4 σημεία σε αυτά τα 100 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, στο Δήμο μας, διέρχεται και από το Δήμο μας, διέρχεται από το Μαρούσι, από το Μενίδη, από το Νέο Ψυχικό, από την Κηφισιά και από το Δήμο Αθηναίων. Ο στόχος λοιπόν είναι να αναδείξουμε το ίδιο το μνημείο, να το κάνουμε γνωστό. Δεύτερον, να αντλήσουμε το νερό που υπάρχει και με αυτό να αποτίσουμε τους κοινόχρηστους χώρους που έχουμε, αλλά και τους καινούριους που θα φτιάξουμε σε έκταση, επαναλαμβάνω, 25 στρεμμάτων, φυτεύοντας πάνω από 15.000 δέντρα και θάμνους. Κυρίως όμως να δώσουμε μια νέα πολιτιστική ταυτότητα στο Χαλάνδρι, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν, με ένα συμμετοχικό τρόπο. Οι εταίροι του προγράμματος, εκτός από την ΕΙΔΑΠ, είναι το Πάντιο Πανεπιστήμιο, είναι η Common Space, ένα συνειδητισμός μηχανικών, είναι το Μεντίνα, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, είναι το Υπουργείο Πολιτισμού δια της Εφορίας Αρχαιοτήτων, μια οργάνωση όχι παίζουμε που μας βοηθάει στη συμμετοχική διαδικασία με τις αυλές των σχολείων. Πρέπει να ξέρετε ότι
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όλης της προσπάθειας είναι να εμπλέξουμε και έχουμε εμπλέξει μέχρι σήμερα 13 σχολεία της πόλης, όπου οι μαθητές σχεδιάζουν τις καινούργιες αυλές των σχολείων, οι οποίες θα υδροδοτούνται από το νερό του Αδριάνου υδραγωγείου. Έχει ενθουσιώδη συμμετοχή από τα παιδιά. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο για το μέλλον. Και πραγματικά συγχαρητήρια, κύριε Ρούσο, και γιατί είναι επίκαιρο και χρήσιμο όσο εισερχόμαστε στην κλιματική κρίση όλο και πιο βαθιά, αλλά είναι και μια αποκατάσταση του κύρους της χώρας το να έχει συμπεριβερθεί με τέτοιο βάναυσο τρόπο, σαν κανίβαλη εναντίον της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη ζώσα μέχρι πριν από μερικά χρόνια, και τώρα να την αποκαθιστά. Να σας ρωτήσουμε όμως και για το θέμα της περιοχής του νομισματοκοπίου. Εκεί έχουμε Ρωμά που διαβιούν. Ξέρουμε ότι έχετε κάνει προσπάθειες με την κατάστασή τους. Έχουν προχωρήσει κάποιες από αυτές, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σε τι φάση βρίσκεται ο Δήμος? Εκεί θέλουμε δύο εκπομπές για να τα πούμε. Να πω τελείως επιγραμματικά ότι πρόκειται για μια πολύ άσχημη κατάσταση που είναι 50 χρόνια στο Χαλάνδρι. Εκεί ο Δήμος με δικούς του πόρους τα τελευταία χρόνια κατάφερε να βγάλει από τον καταβλισμό και να εγκαταστήσει με συνένεση και σε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης περισσότερους από 150 τσιγκάνους, οι οποίοι πήγανε σε σπίτια. Οικογένειες εννοείται, οικογένειες. Είναι 150-160 άνθρωποι που έχουν φύγει. 117 είναι από τον καταβλισμό του νομισματοκοπίου και 45-50-47 άτομα. Και πόσοι παραμένουν ακόμα εκεί? Είναι περί τους 200 ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν, οι οποίοι ζουν σε άθλιες συνθήκες, θερώντας από τους εαυτούς τους βεβαίως τις σωστές συνθήκες διαβίωσης, από τους περιοίκους στην ησυχία τους και από τους ιδιοκτήτες στην περιουσία τους. Οι προτάσεις, οι ομόφωνες του Δημοτικού Συμβουλίου ήδη τα τελευταία χρόνια έχουν προωθηθεί στα αρμόδια Υπουργεία. Έχουμε ζητήσει την συνδρομή τους στη χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας του Δήμου. Ξέρετε ότι δεν ήταν αυτονόητο ότι και οι τσιγκάνοι θα δέχονταν να πάνε σε σπίτια, ότι αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να προχωρήσει όταν το ξεκινούσαμε το 2019. Αποδείχθηκε όμως στην πράξη ότι με καλή θέληση και με πολλή δουλειά μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν τις συνθήκες ζωής τους και να μεταφερθούν σε κατοικίες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα μεταστέγασης και μετεγκατάστασης που γίνεται στην Ελλάδα. Δεν έχει τη λογική της μεταφοράς ενός καταβλισμού σε ένα άλλο μέρος. Έχει τη λογική της εγκατάστασης οικογένειας σε σπίτι. Αποδείχθηκε πετυχημένο σε αυτούς τους 150-160 ανθρώπους που δέχτηκαν μέχρι σήμερα και έχουν φύγει. Όλοι στο Χαλάνδρι, όλοι στην περιοχή σας δηλαδή? Όχι, έχουν πάει όπου έχουν επιλέξει. Όπου έχουν επιλέξει, όπως κάθε Έλληνας πολίτης, άλλοι έχουν πάει στα ευρύτερη περιοχή του Χαλάνδρι, στο Γέρακα, οι άλλοι έχουν πάει στα Μεσόγεια, άλλοι φύγανε εκτός όπου Αθηνών. Θέλουμε. Πολλοί έχουν περιουσίες ίσως και κάποια κίνητα στην περιοχή της Ερέτριας ή αλλού. Πάντως αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική βούληση της πολιτείας να βοηθήσει αποφασιστικά ένα πετυχημένο πρόγραμμα να τελειώσει. Έτσι από ποιον φορέα μπλοκάρει αυτό, γιατί, κύριε Ρούσο, να πούμε ξεκάθαρα, ποιον φορέα μπλοκάρει? Κοιτάξτε, εμείς είχαμε ένα πρόγραμμα υπογεγραμμένο από τον κύριο Πατούλη από την Περιφέρεια Αττικής το Δεκέμβριο του 2019, το υπέγραψε το πρόγραμμα. Αφορούσε επιδότηση ενοικίου για τη μεταστέγαση 40 οικογενειών. Αυτό το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι υπογράφηκε με διάφορες δικαιολογίες, κατά τη γνώμη μου, όχι τέλος πάντων επαρκής, δεν εκταμιεύτηκε ούτε ευρώ. Ο Δήμος από τη δική του μεριά έχει χαλάσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ μέχρι στιγμής για να εκτελέσει αυτή τη μετεγκατάσταση. Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια του Υπουργείου Εργασίας, που είναι το αρμόδιο Υπουργείο για τα θέματα αυτών των ομάδων. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Σταμάτης, είναι αλήθεια ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει θετική εισήγηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότηση του Δήμου. Τα πράγματα έχουν χαθεί στις γραφειοκρατικές δεδαλώδεις διαδικασίες. Δηλαδή η περιφέρεια είναι χρήματα που τα είχε πάρει. Η περιφέρεια είναι χρήματα που τα είχε εξασφαλίσει
ως χρημα... για να τα δώσει για αυτή την ιστορία και δεν τα έχει αποδώσει. Ένα μέρος των Ρωμά, όπως έφυγαν 140-150 σας είπα άνθρωποι, θα είχαν φύγει και άλλες 40 οικογένειες, εάν η περιφέρεια είχε εκτελέσει 40 οικογένειες είναι σχεδόν 200 άτομα εκεί. Την υπογραφή του περιφερειάρχη. Πάντως, για να μην κοιτάμε στο παρελθόν, να κοιτάμε στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο στην αυτοδιοίκηση, με 10-11 δημοτικές παρατάξεις να ομονοήσουν. Έχουμε λοιπόν μια ομόφωνη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα και έχει αποτελέσματα. Το προτείνουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Έχουμε μια θετική εισήγηση και θετική διάθεση μέχρι στιγμής. Είχα και πριν από 10 μέρες μια συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Και ελπίζουμε να δοθεί επιτέλους λύση, γιατί καταλαβαίνετε ότι 50 χρόνια αυτού του είδους διαβίωσης 9 χιλιόμετρα από την Ομόνοια είναι ένα σκάνδαλο για την ελληνική πολιτεία και δεν τιμά κανένα μας. Και φυσικά πρόκειται για μια έκταση του Δήμου που θα θέλατε να την εντάξετε, φαντάζομαι, στις δραστηριότητες για τους δημότες με ένταξη στο σχέδιο πόλεως. Αλλά μην επεκταθούμε περισσότερο, αλλά αναφέρουμε ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Είναι μια εκτός σχεδίου περιοχή, η οποία αφορά ιδιοκτησίες ανθρώπων. Mm-hmm. Με την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο, κάποια τμήματα θα γίνουν δημόσιες εκτάσεις για πλατείες, παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς, με την εισφορά σε γη και χρήμα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και οι υπόλοιπες εκτάσεις θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους νομίμως. Πάντως, το να υπάρχει καταβλισμός και παραγκούβολη 100 μέτρα από το σταθμό του μετρό και 9 χιλιόμετρα από την Ομόνοια, νομίζω ότι σαφές είναι αυτό. Ελληνική πολιτεία και για τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν εκεί, αλλά και για τους ιδιοκτήτες και τους περιοίκους, πρέπει να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόγραμμα μετά από 50 χρόνια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στους δύο τομείς που μας αναφέρατε, κύριε Ρούσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν.